θα πάμε τώρα να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση με την Ειρήνη Γκοβάτσου, η οποία είναι καλεσμένη στο στούντιό μας και θα είναι υποψήφια με το συνδυασμό του κυρίου Μιχάλη Μπούκη. Καλώς ήρθατε, κυρία Γκοβάτσου. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Κυρία Γκοβάτσου, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας λίγα λόγια για εσάς, έτσι, για όσους πιθανόν δεν σας γνωρίζουν, ναι. Γνωστή είναι η Ειρήνη Γκοβάτσου, αλλά εντάξει, ας ακολουθήσουμε την λοιπόν, δική... είμαι κόρη της Μαρίας Γκοβάτσου Παπαμιχαήλ, η μαμά μου ήταν δασκάλα και του Νικολάου Γκοβάτσου. Για τους πιο παλιούς που ίσως να κατατοπιστούν πιο εύκολα, είμαι εγγονή του γυμναστή του Μιχάλη του Παπαμιχαήλ, του Σούπου κοινώς. Είμαι απόφοιτος του Εθνικού Οδείου, έχω δίπλωμα στο πιάνο και επίσης κάποιους άλλους τίτλους, τέλος πάντων. Ζω εδώ στην Κάλυμνο, εργάζομαι, κάνω μαθήματα σε παιδιά και προχωράω. Ωραία. Κύριε Γκοβάτσου, δεν έχετε ασχοληθεί ξανά με τα κοινά, έτσι? Δεν έτυχε. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν μου είχε γεννηθεί ποτέ επιθυμία. Γιατί η πολιτική, έτσι όπως ασκείται με ήττα πολιτική, μάλλον αποθητική έχει υπάρξει για μένα. Ο τρόπος που ασκείται και... δεν πίστευα ποτέ ότι θα σκεφτόμουν ή θα ήμουν σε αυτή τη θέση ή θα έμπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ να εμπλακώ με τα Ωστόσο, κοινά. Ωστόσο, φαίνεται πως βλέπετε κάποια ελπίδα, κάποιο φως για να πάρετε αυτή την απόφαση τη συγκεκριμένη στιγμή. Προφανώς. Νωρίτερα στη ζωή μου δεν νομίζω θα μπορούσα να πάρω τέτοια απόφαση. Θεωρώ ότι είναι η ώρα τώρα. Έχω μεγαλώσει, βλέπω τα πράγματα με το δικό μου τρόπο, γιατί έχω και άλλη γωνία εγώ ως καλλιτέχνης, να εκτιμώ τις καταστάσεις και τα πράγματα. Θεώρησα ότι αξίζει τον κόπο να εμπλακώ και να προσπαθήσω να πετύχω κάποια από αυτά τα πράγματα για τα οποία οραματίστηκα ή σκέφτηκα, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον τόπο μου. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό, πολιτιστικό κομμάτι. Ναι. Πιο πολύ με αυτό θα σας ενδιαφέρει να ασχοληθεί. Ναι, για αυτό. Θεωρώ ότι εκεί θα μπορούσα να προσφέρω. Έχω μία πολύ τύπηρα στη διδασκαλία εδώ στην Κάλυμνο. Και όχι μόνο εγώ και εσείς, σίγουρα, όλος ο καλλιμνιακός λαός το ξέρει, ότι είμαστε πρικισμένοι καλλιτεχνικά. Όπου και να γυρίσουμε, βλέπουμε διάφορες εκφάνσεις της τέχνης, είτε είναι στο παραδοσιακό χώρο, είτε στον έντεχνο, είτε στο θεατρικό, παντού. Υπάρχει ταλέντο στην Κάλυμνο. Αναξιοποιεί, το λέτε. Τα μέσα είναι πρωτόγωνα. Ό,τι καλή προσπάθεια και να γίνεται, αν δεν υπάρχει υποδομή, η σταθερή υποδομή, όχι μία στη χάση, μία στη φέξη να μπορούμε να κάνουμε κάτι, έτσι είναι πολύ σημαντική. Ο πολιτισμός ως αγαθό και ως έννοια είναι ευρύς. Πολιτισμός μπορεί να ξεκινάει μέσα από το σπίτι, από το πώς συμπεριφέρεται ο ένας τον άλλον, μετά πώς συμπεριφέρεσαι με το γείτονα. Αν θα πετάξεις κάτω το σκουπίδι ή θα το κρατήσεις να το πετάξεις στα σκουπίδια. Έχει πολλές εκφάνσεις. Αλλά το πρακτικό μέρος του πολιτισμού θέλει δουλειά. Δηλαδή θέλει στέγη ο πολιτισμός. Αλλιώς δεν μπορεί να αναδειχθεί. Το καταλαβαίνω. Και δεν πάμε και καλά σε πολλά. Και επειδή ασχολούνται παιδιά, έτσι, με την καλλιτεχνία γενικώς, τα παιδιά είναι το μέλλον. Τι βλέψεις θα έχουν, τι όνειρο θα έχουν για να ασχοληθούν πιο σοβαρά με αυτό που κάνουν, το οποίο, αν μη τι άλλο, θα τους κάνει καλύτερους ανθρώπους. Οπότε η στόχευσή σας μέσα από αυτή την υποψηφιότητα είναι
να βρεθεί μία στέγη για τον πολιτισμό, όπως είπατε. Είναι θεωρώ, χθες έπρεπε να έχει γίνει αυτό, όχι αύριο. Και να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τα παιδιά. Υπάρχουν τόσοι φορείς εδώ στην Κάλυμνο, τόσα παιδιά ασχολούνται με τη μουσική, με το θέατρο, με τα καλλιτεχνικά, με τη χειροτεχνία, με τη ζωγραφική. Όμως δεν βρίσκουν τον δρόμο τους, έτσι. Ναι, αλλά αυτό, ναι. Γιατί να μην υπάρχει μία στέγη όπου όλοι αυτοί, τα παιδιά στα σχολεία, με τα θεατρικά που κάνουν, με πρωτόγωνα μέσα προσπαθούν να κάνουν πολιτισμό. Οπότε η διαπίστωση είναι λοιπόν ότι διαχρονικά δεν έχει στηριχθεί όσο θα έπρεπε αυτός ο τομέας, ναι, έτσι, θεωρώ, και αυτό ναι. ήταν το έναυσμα για να ασχοληθείτε. Ναι, η βασική σκέψη μου. Γιατί διαπιστώνοντας ότι μου δίνεται η ευκαιρία τελικά, πρέπει να εμπλακώ, να προσπαθήσω τουλάχιστον, να πω ότι προσπάθησα. Και μόνο του πάει το πράγμα τώρα για την επόμενη ερώτηση. Ναι, ναι. Γιατί με τον κύριο Μπούκη, αυτή η πρώτη φορά. Ο κύριος Μπούκης μου ανέπνευσε εμπιστοσύνη. Το γνωρίζω ως άνθρωπο. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός. Έχει αποδείξει ότι ξέρει να δουλεύει. Γνωρίζει τις διαδικασίες για σχεδιασμό, για ανάπτυξη, μέσα από την εμπειρία του, την πολυετή. Και το βασικότερο απ' όλα, καταλαβαίνω ότι δεν έμπρακτα αποδεικνύει αυτό που πρεσβεύει, τη συνεργασία. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συνεργάζεσαι, αλλά είναι απαραίτητο. Και θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γινόταν η απλή αναλογική για να αποφασίσουμε, να σκεφτούμε ότι ένας μόνο άνθρωπος ή μία ομάδα δεν μπορεί μόνη της να υποστηρίξει πράγματα. Χρειάζεται συνεργασία. Πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση. Χρειαζόμαστε συνεργασίες πραγματικές αυτό. Και όχι από ανάγκη. Και είναι και το άλλο που με έκανε να σκεφτώ θετικά, και η ομάδα. Ο καθένας μας είμαστε ξεχωριστοί, είμαστε διαφορετικοί. Ναι, είμαστε διαφορετικοί ένας με τον άλλον, αλλά ο καθένας έχει το δικό του, τη δική του πορεία, το δικό του τομέα στον οποίο μπορεί να έχει καταξιωθεί και μπορεί να προσφέρει. Και όλοι θέλουμε να κάνουμε, όλοι θέλουμε να προσφέρουμε. Δεν Οπότε υπάρχει κάτι άλλο. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν. Ναι, ναι. Και υπάρχει ενώνει. Μεταξύ μας σύμπνοια, συνεννοούμαστε και νομίζω φαίνεται αυτό, αν μπορείς να συνεργαστείς ή δεν μπορείς, από την αρχή. Καλά, πιστεύω ότι η Ειρήνη Γκοβάτσου με τα κριτήρια που έχει και την καλλιτεχνική της φύση, αν έβλεπε κάτι που δεν της άρεσε, δεν θα μπορούσε οπωσδήποτε να συμπράξει, έτσι. Όχι, και το λέω και το πιστεύω αυτό, ότι προτίθεμαι να προσπαθήσω. Αν δεν τα καταφέρω, απλά θα αποχωρήσω. Είναι πολύ απλό το θέμα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και ως πρώτη φορά βέβαια υποψήφια δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά, κλείνοντας, τι θέλετε να πείτε απευθυνόμενοι στους συμπατριώτες σας, για ποιους λόγους πρέπει να προτιμήσουν την παράταξή σας και εσάς βέβαια. Δύσκολη ερώτηση. Για αρχάρια, πώς να το πω, υποψήφια. Ο καθένας πρέπει να πενέψει το σπίτι του. Θεωρώ ότι πρέπει να μας προτιμήσουν γιατί δεν είμαστε, είμαστε καινούργοι μεν, αλλά με πάρα πολύ πίστη στο ότι μπορούμε να καταφέρουμε και θέλουμε να καταφέρουμε πράγματα, όχι πράγματα, συγκεκριμένα πράγματα, για να πάει επιτέλους λίγο παραπέρα, ένα βήμα, το νησί μας. Έχουμε πολλές κατευθύνσεις που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Δεν έχει σημασία αν θα βγούμε εμείς όποιο και να είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Σημασία έχει ότι μετά θα πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τον τόπο μας. Mm-hmm. Με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε λοιπόν, κύριε Γκοβάτσου. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, ευχαριστώ καλό πολύ. Αγώνα και καλύτερες μέρες για τον τόπο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μείνετε για λίγο μαζί.